όταν ο Τραμπ μπήκε στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος, όλοι λέγανε αυτό δεν γίνεται. Όταν κέρδισε τις εκλογές στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, είπαν όλοι, αλλά αυτός δεν θα γίνει πρόεδρος. Τρελάθηκε λοιπόν η πολιτική. Πέσαμε από τα σύννεφα, λέτε. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα. Και όμως δεν είναι έτσι. Οι τάσεις που οδήγησαν στην νίκη του Τραμπ, στο Brexit, που οδήγησαν στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, σε ένα βαθμό στην Ιταλία, είναι ίδιες. Είναι ίδιες και είναι παγκόσμιες. Αν η Αμερική αποτελεί εξαίρεση, είναι επειδή ο Τραμπ είναι λιγάκι ένα cartoon figure. Είναι Disney cartoon, έδειχνε τουλάχιστον. Όπως ξέρουν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι, εμείς είχαμε προβλέψει τον νίκη του Brexit 6 μήνες πρωτού να γίνει. 2 μέρες πριν από την εκλογή του Τραμπ, στην Κυριακή, στην Αυγή, η Τζοάννα Μπέρκ που είναι εδώ και εγώ, γράφαμε, τελειώναμε ένα άρθρο στην Αυγή που έλεγε, όπως είπε η Χίλαρη, οι Αμερικάνοι έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός πραγματικού ανθρώπου, του εαυτού της δηλαδή, και κάποιου άλλου ψεύτικου, φτιαχτού. Φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι θα προτιμήσουν τα παραμύθια του Τραμπ από την πραγματική Χίλαρη. Σε μια εποχή που οι αριθμοί λένε ψέματα, ίσως τα παραμύθια να είναι η μόνη παρηγοριά. Θα ξαναρθώ σε αυτό. Επομένως, για μας, το Brexit, το τι έγινε χθες στην Αυστρία, η νίκη του Τραμπ δεν ήταν απρόσμενες. Να σας πω το γενικό περίγραμμα. Πιστεύω ότι είναι σταθμή σε μία μακρόχρονη παρακμή της Δύσης. Ο Oswald Spengler έγραψε «The Decline of the West» το 1918. Ήτανε λίγο νωρίς. Είχαμε «The Short 20», τον σύντομο 20ο αιώνα μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μέσω μακροπρόθεσμη πορεία στην οποία η Δύση παρακμάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, αλλά εγώ τώρα μιλάω γενικότερα για τη Δύση, και μεταφέρεται και πόροι οικονομική και ισχύς από το Βορρά και τη Δύση στο Νότο και την Ανατολή. Οι πληθυσμιακές ροές, αυτό που λέμε μεταναστευτικές ή προσφυγικές, είναι ένα εγγενές μέρος αυτής της αλλαγής ισχύως και πόρων. Ταυτόχρονα, αυτή η αλλαγή, στον πέτρο που η ανάλυση μου είναι σωστή, την ανάλυση δίνω ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, δείχνει ότι, όπως έλεγε ο Μάρξ τον 19ο αιώνα, ο καπιταλισμός είναι η πιο επαναστατική οικονομική δύναμη στον κόσμο και παραμένει. Διότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός, και δεν λέω ότι υπάρχει καμιά συνωμοσία και είπαν οι καπιταλιστές να βγει ο Τραμπ και να γίνει Brexit, αλλά αυτό που δείχνει αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Αμερική, είναι ότι μπορεί να εγκαταλείπει μερικά από τα κεντρικά του δόγματα, μερικά από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως εξήγησε η Νάνση το δόγμα σε ένα βαθμό του νεοφιλελευθερισμού, για να μπορέσει να διατηρήσει την ηγεμονία του. Μπαίνουμε, φίλοι και φίλες, σε αυτό που θα το ονομάσουμε, εγώ το ονομάζω, τον μετα-αμερικανικό αιώνα. Τον μετα-αμερικανικό. Ο 20ος αιώνας λεγόταν ο αιώνας της Αμερικής. Μπαίνουμε στο μετα-αμερικανικό αιώνα και αυτό εμφανίζεται με 2 βασικά χαρακτηριστικά στις διεθνείς σχέσεις και στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αυτό εμφανίζεται με την δημιουργία, κάτι που κανείς μπορεί να το πει, την αυτοκρατορία του χάους. Όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες αρχίζουν να καταπέπτουν, να παρακμάζουν όταν δεν μπορούν να κρατήσουν τα σύνορά τους. Όταν οι πόλεμοι στα σύνορά τους αρχίζουν σιγά σιγά να τις υποσκάπτουν. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στη δικιά μας περιοχή, και γι' αυτό εμείς υποφέρουμε τόσο πολύ. Δεύτερον, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε σε όλη τη Δύση και στις ΗΠΑ είναι να προχωρήσουμε από τον φιλελεύθερο ή νεοφιλελεύθερο, προοδευτικό ή όχι, καπιταλισμό, για τον οποίο μιλούσε η Νάνση, σε μια μορφή αυταρχικού και ακόμα και απολυταρχικού καπιταλισμού. Αυτοκρατορία του χάους διεθνώς, απολυταρχικός καπιταλισμός εσωτερικά. 4 σημαδιακές ημερομηνίες νομίζω ότι συμβολίζουν αυτές τις αλλαγές στην πρόσφατη πολιτική ιστορία. 1989, 2008, 2011, 2016. 1989.
ο Μπους και ο Φουκιγιάμα ανακοινώνουν την νέα παγκόσμια τάξη. Είναι μια τάξη, όπως το είπαμε και το συζητάμε πάντα, με δύο χαρακτηριστικά: την νεοφιλελεύθερη οικονομική οργάνωση και την μεταδημοκρατική πολιτική οργάνωση. Για τα νεοφιλελεύθερα υπόθηκαν αρκετά, εγώ θέλω να μείνω περισσότερο στο μεταπολιτικό ή μεταδημοκρατικό. Τα χρησιμοποιώ τώρα αυτούς τους όρους σαν συνώνυμα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανακοινώνεται είναι ότι τελείωσε η πάλη των τάξεων και άλλες συγκρούσεις, ότι επειδή τα προβλήματα τα κοινωνικά που έχουν να αντιμετωπίσουν η πολιτική μας και το κράτος και τα λοιπά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, πρέπει να δοθούν στους τεχνοκράτες, κυρίως στους οικονομολόγους και τους άλλους των κοινωνικών, πολιτικών και των κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι θα δώσουν τις σωστές λύσεις. Και επομένως η επιστημονική ορθή άποψη επιβάλλεται επί της πολιτικής. Και αυτό εμφανίζεται με δύο χαρακτηριστικές πολιτικές κινήσεις, είτε κυβερνήσεις τεχνοκρατών, όπως είχαμε και εδώ και στην Ιταλία και αλλού, είτε, και πιο σημαντικό, κυβερνήσεις μεγάλου συνασπισμού της κέντρα-αριστεράς και της κέντρο-δεξιάς. Στην Αγγλία έχουμε τον Μπλέαρ να δίνει το δαχτυλίδι στον Κάμερον. Στη Γερμανία έχουμε το μεγάλο συνασπισμό, εδώ έχουμε την κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, οι οποίες ακριβώς απαντάνε σε αυτό που ονομάζω εγώ την μεταπολιτική συνθήκη. Ότι επειδή δεν υπάρχουν πια μεγάλες συγκρούσεις τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε είτε ταξικά, είτε πολιτικά, είτε με κοινωνικές πολιτικές, τα αναθέτουμε σε αυτό το ακραίο κέντρο, το ακραίο νεοφιλελεύθερο κέντρο για το οποίο μιλούσε η Αθηνά. Ο λαός δεν πρέπει να ανακατεύεται. Δεν καταλαβαίνει, είναι καλύτερα να μένει απ' έξω, να ψηφίζει κάθε 4 χρόνια, και αυτό είναι το περισσότερο που μπορούμε να δώσουμε στη λογική της λαϊκής κυριαρχίας. Η μεγάλη οικονομική κρίση του 2008 αρχίζει να βάζει τέλος σε αυτού του είδους την οργάνωση, κυρίως το οικονομικό της μέρος. Διότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν τώρα οι δυτικές κοινωνίες είναι το εξής. Αυτό που είναι απαραίτητο για τον νεοφιλελευθερισμό, που είναι ανοιχτά σύνορα για μεταφορά κεφαλαίων προφανώς, χρηματοπιστωτικών, αλλά και για τη μεταφορά, για την ελεύθερη διακίνηση του εργατικού δυναμικού, της εργατικής τάξης. Αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ανεργία, έχουν οδηγήσει σε φτωχοποίηση, έχουν οδηγήσει σε αυτό το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας των ανισοτήτων. 1% προχτές, μόλις είπε μια τράπεζα, κατέχει το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέχει το 51% του παγκόσμιου πλούτου. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, από το 2008 και μετά, μια απονυμοποίηση αυτού του οικονομικού συστήματος, και αυτή η κρίση προετοιμάζει λαϊκές αντιδράσεις και εξεγέρσεις. Οι περισσότερες παίρνουν ένα εκλογικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και οι άλλες. Το 2011, η τρίτη ημερομηνία. Το 2011 εμείς εδώ στην Αθήνα είδαμε τις πολύμορφες, πολύπλοκες και τεράστιες αντιδράσεις του ελληνικού λαού ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων, με πιο χαρακτηριστικό βέβαια εδώ παραδίπλα τις καταλήψεις των πλατιών. Το ίδιο συνέβη από την Αραβική Άνοιξη μέχρι την Puerta del Sol, μέχρι το Occupy Wall Street, το οποίο μετά μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο και έγινε Occupy. Είχαμε δηλαδή ένα κύμα εξεγέρσεων, λαϊκών εξεγέρσεων, που εμφανίστηκε στους δρόμους και άρχισε να βάζει μια διαφορετική λογική που την έπαιρνε και από το κίνημα της αντιπαγκοσμιοποίησης, για την οποία είχαμε μίλησαν προηγουμένως και η Αθηνά και η Νάνση. Αλλά με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία δεν υπήρχε το πολιτικό υποκείμενο το οποίο θα μπορούσε αυτή την μεγάλη εξέγερση τη λαϊκή να την περάσει στο πολιτικό και θεσμικό επίπεδο με συμμετοχή σε εκλογές και με πιθανή νίκη. Και έτσι αυτό το οποίο η διεθνής βιβλιογραφία έγραψε για το κύμα των εξεγέρσεων 2011 ήταν ότι απέτυχε, ότι ιτήθηκε σίγουρα στην Αραβική Άνοιξη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και έτσι από το 2011-2012 περνάμε στο 2016, το οποίο θα μείνει νομίζω στην πολιτική ιστορία ως η χρονιά της αντεπίθεσης του ακροδεξίου εθνικισμού και του ακροδεξίου λαϊκισμού.
Δηλαδή, το κίνημα αυτό, το εξεγερσιακό, το οποίο δεν βρήκε μια αριστερή εναλλακτική λύση για να μπορέσει να την υιοθετήσει όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και επομένως να μπορέσει να μπει και στο πολιτικό και το θεσμικό παιχνίδι, επήγε προς τον Brexit, επήγε προς τον Τραμπ και πηγαίνει και σε όλους τους άλλους ακροδεξιούς που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο βλέπουμε με τις τελευταίες εκλογικές μάχες και τα αποτελέσματά τους είναι ότι από εδώ και μπρος υπάρχουν δύο χοντρικά μεγάλες πολιτικές στρατηγικές οι οποίες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα παιχτεί το πολιτικό παιχνίδι τουλάχιστον στο άμεσο, στο επόμενο άμεσο διάστημα. Η πρώτη, το είπαν και πριν, είναι το business as usual. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ χοντρικά. Τι λέει? Εμείς ρε παιδιά έχουμε μια μεγάλη εμπειρία, έχουμε χρόνια πολλά διοικήσει το κράτος, έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε τις απαραίτητες πολιτικές και τις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές τεκμηριώσεις και επομένως θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε ορισμένες βελτιώσεις, ορισμένες αλλαγές εδώ και εκεί, αλλά θα είναι business as usual. Και στη δικιά μας περίπτωση είναι τελείως ξεκαθαρισμένο ότι αυτή είναι χοντρικά η πολιτική της νέας δεξιάς εδώ υπό τον κύριο Μητσοτάκη, διότι συνεχώς προσπαθεί να ανοιχτεί προς το κέντρο, να φτιάξει δηλαδή μια όχι πολιτική κυβέρνηση συνασπισμού αλλά Σαμαράς Βενιζέλος, αλλά μια κοινωνική κυβέρνηση συνασπισμού που θα παίρνει από την άκρα δεξιά, από τις παρυφές Χρυσής Αυγής μέχρι το Πασόκ κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μια πολιτική στρατηγική, και θεωρώ ότι αυτές είναι οι δύο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διεθνώς, η οποία είναι χοντρικά εναντίον του business as usual. Εναντίον του business as usual, το οποίο όμως παίρνει διάφορες μορφές. Η Hillary Clinton, όπως το πάνε όλοι και δεν θέλω να επιμείνω εκεί πέρα παραπάνω, είναι ακριβώς ο αντιπρόσωπος της συνέχισης της πολιτικής από την εποχή του συζύγου της Προέδρου μέχρι τον Ομπάμα. Και έγινε τελείως σαφές ότι αυτό αντιπροσώπευε η Clinton όταν εξαιρετικά σημαντικοί ρεπουμπλικάνοι, μεταξύ των οποίων η Condoleezza Rice, ο Colin Powell, ακόμα και ο Bush από ό,τι ακούσαμε, υποστήριξαν την κυρία Clinton και την ψήφισαν και στις εκλογές. Το σημαντικό σε αυτή την ανάλυση για μένα δεν είναι τόσο πολύ το οικονομικό όσο το πολιτικό στοιχείο. Αυτό που είπαμε, η μεταδημοκρατική, η μεταπολιτική συνθήκη. Το γεγονός ότι δηλαδή η πολιτική περιφρονεί, αποθεί τον κόσμο, αποθεί τους πολίτες και τους ψηφοφόρους και τους βάζει στην άκρη, διότι δεν πρέπει να ανακατεύονται στα πολύ πολύπλοκα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίζουμε. Αυτή η υποτιμητική αντιμετώπιση του κόσμου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, νομίζω, συστατικά στοιχεία στην άνοδο όχι μόνο του Τραμπ, αλλά επίσης του Σάντερς και του Κόρμπιν. Ο Σάντερς, όπως το είπανε, πάλι δεν θα πω πολλά, έκτισε την επιτυχία του επάνω στον ήχο, στην ηχό μάλλον, του Occupy Wall Street. Ήταν τα παιδιά οι οποίοι πήγαν εκεί ως volunteers, ως εθελοντές, πήγανε και βοηθήσανε για να φτιαχτεί αυτό το κίνημα. Αλλά όπως μας είπε η κυρία Φρέιζερ, και τα επιχειρήματα του Τραμπ σε ένα μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκαν από την ρητορική και την ιδεολογία του Σάντερς, αλλά επίσης υιοθέτησε ο Τραμπ και αυτός τη λογική των κινημάτων από τα κάτω. Το Tea Party, μια μεγάλη άλλη παράδοση αμερικάνικη, η οποία δεν συζητήθηκε, η περίφημη ρεπουμπλικάνικη παράδοση που πηγαίνει στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Είναι αυτή η παράδοση που υποστηρίζει ότι πρέπει να έχουμε όπλα. Η δεύτερη τροπολογία του Αμερικάνικου Συντάγματος, η οποία υποστηρίζει ότι το Σύνταγμα πρέπει να ερμηνεύεται με έναν literal, με έναν τελείως κυριολεκτικό τρόπο. Αυτά είναι κινήματα από τα κάτω. Και ήταν αυτά τα οποία πήρε ο Τραμπ, ο οποίος σαφώς έβαλε τον εαυτό του, παρότι μεγιστάνας του πλούτου και τύπος συνολικά προβληματικός επιχειρηματικά, έβγαλε τον εαυτό του σαν τον υποψήφιο εναντίον του κατεστημένου. Πριν από τις εκλογές της Άιωα, ο Τραμπ γράφει σε μια διαφήμιση: «The establishment, the media, the special interests, the lobbies, the donors, they're all against me. I'm self-funding my campaign». Ήταν πλούσιος και μπορούσε να το κάνει. «I don't owe anybody anything. I only owe it to the American people to do a great job. They are really trying to stop me». Και εκεί βλέπετε έναν τύπο που βγαίνει τελείως μέσα από το αμερικάνικο κατεστημένο να παρουσιάζει τον εαυτό του σαν
τον εχθρό του κατεστημένου. Η κεντρική αντίθεση λοιπόν σε αυτή τη νέα περίοδο από αυτούς που ονομάζω τους πολιτικούς που είναι εναντίον ή της πολιτικής στρατηγικής που είναι εναντίον του business as usual είναι να εγκαταλείψει την ταξική, την ιδεολογική αντίθεση, σύγκρουση και να υιοθετήσει μία στρατηγική του λαού εναντίον των ελίτ. Για την αριστερή, για τον αριστερό λαϊκισμό, και εδώ θα πω τελείως ανοιχτά ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός λαϊκισμός και πολύ καλά κάνει, θα το ξαναπώ αν θέλετε να με ρωτήσετε, θα το πω και στο τέλος. Για τον αριστερό λαϊκισμό πραγματικά η διαίρεση είναι μεταξύ του λαϊκού πόλου και των ελίτ. Για τον δεξιό λαϊκισμό υπάρχει ένας τριγωνισμός, υπάρχει και ένας τρίτος. Είναι ο λαός εναντίον των ελίτ επειδή οι ελίτ υποστηρίζουν τα συμφέροντα κάποιας μισητής μειονότητας. Υπάρχει ο τρίτος. Οι ελίτ, οι Κλίντον, ο Ομπάμα υποστηρίζουν τους gay and lesbians, υποστηρίζουν τους μαύρους, υποστηρίζουν τους λατίνους, υποστηρίζουν όλους τους μουσουλμάνους, υποστηρίζουν όλους αυτούς οι οποίοι μας καταπιέζουν. Και επομένως μπορεί σε αυτή την κίνηση να ενώσει την λαϊκιστική λογική της διαίρεσης του κοινωνικού σώματος μεταξύ των ελίτ και του λαού με τις ρατσιστικές, σεξιστικές και άλλες πολιτικές στις οποίες πάρα πολύ ο κόσμος πιστεύει και επομένως να τα φέρει και τα δύο μαζί. Και εδώ γίνεται φανερή, πλησιάζει προς το τέλος, η σημασία των λεγόμενων culture wars στην Αμερική. Η πόλεμη του πολιτισμού που είναι ένα κεντρικό σημείο της αμερικάνικης πολιτικής και προφανώς το ανέφεραν με διάφορους τρόπους οι προηγούμενοι. Διότι ο Τραμπ επιτίθεται στις μειονότητες, όπως ξέρουμε, τους μετανάστες, τους Λατίνους, τους Μουσουλμάνους, τους ΛΟΑ, τους Μαύρους, με μια επίδειξη ανδρισμού και φραστικής βίας και πολιτικού θράσους, στην οποία δεν την έχουμε ξαναδεί στα χρονικά της αμερικάνικης, τουλάχιστον προεδρικής, προεδρικών εκστρατιών. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε κάτι άλλο. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε την άνοδο αυτό το οποίο μπορούμε να ονομάσουμε του νεοφασισμού του Σανέλ, του νεοφασισμού του Αρμάνι. Αντί για μαυροχίτονες φοράνε κουστούμια Αρμάνι και τα γεράκια Σανέλ οι νεοφασίστες, αλλά ακολουθούν για πρώτη φορά πολύ ανοιχτά ένα είδος culture wars, το οποίο δεν το είχαμε στην Ευρώπη τουλάχιστον τόσο ξεκάθαρα. Μέχρι πρόσφατα, όπως ξέρετε, και οι δικοί μας εδώ φασίστες ουσιαστικά μιλάνε με έναν αντισημιτικό λόγο εναντίον με έναν ομοφοβικό λόγο και με μια λογική καθαρότητας της φυλής. Πρέπει να αποκαθάρουμε τη φυλή και το λαό και τον πληθυσμό μας από τα στοιχεία αυτά τα οποία τον μολύνουν. Οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι, ο Φάρετς, οι Δανείοι που περάσανε τον νόμο, τον λεγόμενο νόμο για τα κοσμήματα και κατάσχουν όλα τα κοσμήματα των προσφύγων πάνω από 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε αμέσως τις αναφορές που γίνονται σε αυτό. Δεν μιλάνε ούτε για αντισημιτισμό ούτε κανένα από αυτά. Αντίθετα, η λογική τους είναι ότι υποστηρίζουμε το δυτικό πολιτισμό και τον διαφωτισμό απέναντι από τον νέο μεγάλο βάρβαρο που είναι το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι. Η Δε Λεπέν, η Μαρίν Λεπέν, περηφανεύεται ότι αυτή η πολιτική της αλλά ακόμα και τα στελέχη της υποστηρίζουν τους Εβραίους, τις γυναίκες και τους γκέι από επιθέσεις που τους κάνουν οι μουσουλμάνοι. Έχουμε λοιπόν ένα νέο είδος πολιτισμικών πολέμων στις οποίες στην Ευρώπη ο εχθρός δεν είναι πια η συνηθισμένη γνωστή εχθρή του φασισμού και του ναζισμού του 20ου αιώνα, αλλά υπάρχει μια πολιτισμική παραλλαγή στην οποία ο άλλος, ο εχθρός, εμφανίζεται τώρα από σαν κάποιος συγκεκριμένος στόχος ο οποίος επιτρέπει ακριβώς σε αυτούς τους νεοφασίστες της Ευρώπης να απεκδίονται την ιστορία τους, να απεκδίονται τη μήτρα τους από την οποία βγαίνουν και στην οποία ακόμα ανήκουν και να παρουσιάζουν αυτή την εναλλακτική λογική. Δύο τελευταία πράγματα. Τι μαθαίνουμε
στην Ελλάδα και τι πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα από αυτά που σας είπα και που περιγραφτήκανε τόσο γλαφυρά και προηγουμένως. Τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σήμερα οι μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις και η σωστή πολιτική στρατηγική πρέπει να είναι μια στρατηγική λαού κατά ελίτ. Αυτό στηρίζεται σε μια πολύ σαφή πολιτική θεωρία του λαϊκισμού, τέλος πάντων, τα ξέρετε οι περισσότεροι, τα λέει ο Λακλάου, τα είπε πρώτα, μετά εδώ πολύ εξαιρετικά έχει πει ο Γιάννος Σταυρακάκης, αλλά να σας το πω πάρα πολύ γρήγορα για να καταλάβετε ότι αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κατά πάσα πιθανότητα να το καταλαβαίνει. Ξεκινάει από μια κοινωνιολογική ανάλυση ότι στον μεταβιομηχανικό καπιταλισμό των υπηρεσιών στον οποίο ζούμε, υπάρχει ο λαϊκός πόλος, είναι κατατμημένος και γεμάτος από εσωτερικές συγκρούσεις. Οι δημόσιοι με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι εργαζόμενοι με τους άνεργους, οι χαμηλόμιστοι με τους υψηλόμιστους, οι Έλληνες με τους μετανάστες. Το είδαμε στο θέμα της παιδείας πριν από λίγες εβδομάδες, όταν ο τότε υπουργός ήταν υποχρεωμένος να αποφασίσει σε σχέση με τους αναπληρωτές καθηγητές αν θα πήγαινε η κυβέρνηση με αυτούς που ερχόντουσαν από το ΑΣΕΠ ή με αυτούς που είχαν κάποια προϋπηρεσία. Δύο ομάδες τις οποίες και ο προηγούμενος υπουργός και η κυβέρνηση και όλοι μας θέλουμε να τις υποστηρίξουμε και οι δύο. Αλλά αυτός είναι ο καπιταλισμός στον οποίο ζούμε. Δημιουργεί αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις, αντιθέσεις, συγκρούσεις στο λαϊκό πόλο και επομένως δεν επιτρέπει εύκολα στο μέτρο που η ιδεολογική ηγεμονία έχει χαθεί, η παλιά ιδεολογική ηγεμονία των ιδεών, των απόψεων κτλ. Αποτρέπει την ένωση. Πώς γίνεται η ένωση? Γίνεται με έναν τρόπο. Με την δημιουργία μιας κάθετης διαχωριστικής γραμμής, η οποία χωρίζει το κοινωνικό σε μας και στους άλλους, σε μας και στην εξουσία, οπωσδήποτε σε κάθε στιγμή ορίζεται η εξουσία, και ενώνει προσωρινά πάντα το κομμάτι του εμείς, το we the people, που έλεγε η Αθηνά, εναντίον των άλλων. Ήταν αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας τις πολιτικές του αντιμνημονίου, ήταν αυτό που έγινε στο δημοψήφισμα, το μεγαλύτερο δημοκρατικό γεγονός, συμβάν μάλλον, που είχαμε στην Ευρώπη το 2015 με το 60%. Ένωσε προσωρινά τεράστιες διαφορετικές ομάδες, κλάδους, ιδεολογίες, απόψεις κτλ. Γύρω από μια κεντρική διαχωριστική γραμμή. Αυτό είναι το πρώτο, νομίζω, το οποίο παίρνουμε σαν μάθημα. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι μιλήσανε και μιλάνε στα συναισθήματα. Ζούμε, όπως λένε στην Αγγλία, στην post-fact, ο post-truth society. Δεν έχουν σημασία πια τα γεγονότα, δεν έχουν σημασία πια οι αλήθειες. Πρέπει να μιλήσεις στα συναισθήματα. Ο εκφοβισμός, η πολιτική του εκφοβισμού είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο οι διάφορες εξουσίες προσπαθούν, εκφοβίζοντας τον κόσμο, να τον βάλουν στην πλευρά των, ελίτ. Πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα, και εδώ πηγαίνω στο τρίτο και τελειώνω, που είναι το πολιτισμικό. Πρέπει και εμείς να δώσουμε εξαιρετικά μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα θέματα του πολιτισμού, των αξιών, πράγματα για τα οποία η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πίσω ούτε μισό βήμα. Αλλά θέματα πολιτισμικά, όπως ο πατριωτισμός, όπως η κοινωνική θρησκευτικότητα, όπως οι ταυτότητες, δεν έχουν μία ουσιοκρατική ορθή άποψη. Δεν υπάρχει μία μόνη αλήθεια. Αποτελούν πεδίο σύγκρουσης. Αποτελούν πεδίο σύγκρουσης στην οποία και για τον πατριωτισμό και για τη θρησκευτικότητα και για τις ταυτότητες γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για το ποιος θα το ηγεμονεύσει. Και αυτό τον αγώνα εμείς πρέπει να είμαστε μέσα. Και τελειώνω λέγοντας ότι αν τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα σήμερα και πούμε ποια θα έπρεπε να ήταν μια αριστερή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της αυτές τις παραμέτρους, διαίρεση λαού και ελίτ, συναισθηματική συνομιλία με τον λαϊκό πόλο και σημασία των πολιτισμικών αξιών και αρχών, εκεί θα έλεγα ότι το οικονομικό δεν είναι το πρώτο. Διότι εκεί πέρα, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι σημαντικό, είναι κεντρικό. Το λένε και πάρα πολλοί άλλοι. Δεν μπορεί να σου δώσει εσένα την ηγεμονική, ναι, τελειώνω, την ηγεμονική σου παρέμβαση. Ένα το οποίο, δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουμε σε θέματα ηθικά και πολιτισμικά. Και εγώ εκεί θα έβαζα σαν μία δυνατότητα
η οποία μπορεί να διαιρέσει ηγεμονικά αυτή τη στιγμή και όπως λέμε πάντα προσωρινά το κοινωνικό σώμα και να δημιουργήσει πάλι μια λογική εμείς, we the people και οι άλλοι, θα ήταν η επίθεση στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Εκεί είναι δυνατόν να μιλήσουμε και σε φιλελεύθερες στρώματα και σε στρώματα σοσιαλδημοκρατικά αριστερής και δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας, λέγοντας ότι έχουμε ένα κοινό αγώνα εναντίον αυτών που για 40 χρόνια ή ακόμα σήμερα εκμεταλλεύονται και κερδίζουν από την διαφθορά και την διαπλοκή. Αν αυτό το λέω σαν μια ιδέα, μπορεί να βρεθούν και άλλες ιδέες. Μάθαμε όμως ότι πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε για τη διαχωριστική γραμμή, την προσωρινότητά της και τη δυνατότητα να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το κοινωνικό σώμα. Αν τώρα αυτό είναι λαϊκισμός, εγώ είμαι αρκετά εντάξει να πω ότι είμαι λαϊκιστής. Διότι οι περισσότερες επιθέσεις κατά του λαϊκισμού, η Αθηνά ανέφερε την εξαιρετική ανάλυση του Ετιέν Μπαλιμπά και του που στηρίζεται στο Λακλάου και ο Γιάννης Σταυρακάκης έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση, δεν είναι επιθέσεις εναντίον ιδεολογίας, είναι επιθέσεις εναντίον του λαού. Και επομένως εμείς σαν αριστερά που είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε με τον λαό, με τα λαϊκά αιτήματα και τα οικονομικά και τα κοινωνικά και τα πολιτισμικά, να μας πούνε οι λαϊκιστές, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Σας ευχαριστώ.